δεν μπορώ να φανταστώ κάτι φιαλικότερο δηλαδή στη ζωή μου σήμερα. Έτσι. Έχετε συγκυβερνήσει με τον Πασόκο. Αλλά προσέξτε όμως. Θα σας πω γιατί δουλεύει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δουλεύει προκειμένου να δοθεί καθαρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να εφαρμόσει ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας. Γι' αυτό δουλεύουμε. Και δουλεύουμε όλοι γι' αυτό. Και δουλεύουμε ενωμένοι γι' αυτό. Και αυτός είναι ο πεντακάθαρος στόχος μας. Επειδή ακούω τα ζητήματα των συνεργασιών, τα ζητήματα των συνεργασιών θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αλλά εμείς τι λέμε στον ελληνικό λαό? Ότι πρέπει να έχει φτιάξει. Εκτιμάμε ότι το λογικό είναι να έχει κουραστεί από μια κατάσταση στασιμότητας τόσων ετών, αυτά τα 3-4 τελευταία χρόνια τα οποία μας βάλτωσαν, ότι είναι ξεκάθαρο προς το που πρέπει να πάμε. Η κατεύθυνση είναι σαφής, πρέπει να μειώσουμε τους φόρους, πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, πρέπει να επιστρέψουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πρέπει να μειώσουμε το κόστος, το βάρος στις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μαζί με τους πολίτες, μαζί με την κοινωνία προς τα εκεί. Και εγώ θα προσθέσω κι άλλα. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Πρέπει να ενισχύσουμε και να δώσουμε, να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να δώσουμε μεγάλη μάχη απέναντι στην εγκληματικότητα. Πρέπει να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές και να έχουμε μια ολοκληρωμένη περιοριστική μεταναστευτική πολιτική. Πρέπει με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα να διαφυλάξουμε την εδαφική μας κυριαρχία και ακεραιότητα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας, αλλά και να αναπτύξουμε αμυντικές και στρατηγικές συμμαχίες που δεν έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα. Άρα είναι μια σειρά από πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και υπάρχουν θέματα στην παιδεία, τα ξέρετε, υπάρχουν θέματα σχεδόν παντού. Άρα λοιπόν αυτό θέλει μια καθαρή εντολή. Αυτή διεκδικούμε. Τώρα αν ο ελληνικός λαός πει ότι δεν δίνει την καθαρή εντολή, κάτσε να το δούμε, γιατί εμένα μου φαίνεται ότι θα πει να την πάρουν. Έτσι. Τότε προφανώς είναι εκείνος ο οποίος θα ορίσει και ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί. Εκεί οι πολιτικές δυνάμεις όλες θα κληθούν να αναλάβουν την ευθύνη τους. Αλλά όχι για λόγους εμπάθειας, όχι για λόγους κολλήματος πολιτικού, όχι για λόγους, αν θέλετε, υποκειμενικούς, για λόγους αντικειμενικούς. Πώς θα κάνουμε τώρα στην κυβέρνηση, δηλαδή να το καταλάβω. Πώς θα κάτσει τώρα ο Μητσοτάκης, ένας φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής, πατριώτης πολιτικός, πώς θα κάτσει τώρα στο διπατραπέζι με έναν τύπο σαν τον Τσίπρα, ο οποίος είναι οπορτουνιστής, αμοραλιστής, λαϊκιστής, κρατιστής, τι σούμα θα βγάλουν από αυτό, δηλαδή τι κυβερνητικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από μια τέτοιου είδους συνύπαρξη και παρουσία. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα σενάριο, ξέρω ότι καλλιεργείται από συγκεκριμένους κύκλους. Αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο είναι μη εφαρμόσιμο, μη εφικτό. Δεν έχουμε απέναντί μας, γιατί τα ακούω, πώς το κάνανε λύση στη Γερμανία. Είναι κάτι το S5 έχει σχέση τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να συνεννοηθούμε δηλαδή. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Έχει ακούσει κανείς πως μιλάνε οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί και το τι λένε οι ΣΥΡΙΖΑΙ πολιτικοί. Δεν γίνεται λοιπόν. Άρα αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω, το άκουσα χτε να αρχίσει και το διακρίνει κάτι ΣΥΡΙΖΑΙ. Μέσα στην απελπισία του και στο φόβο του για αυτό που επέρχεται, τώρα αρχίζουν και λένε τώρα κάτι για συγκυβερνήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Να το ξεχάσουμε.